Ασφαλείς είναι οι τρεις οδηγοί από την ημαθία που επέβαιναν στο Norman Atlantic που τυλίχτηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιταλικής Ακτοφυλακής. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών έφτασε στους 7, καθώς σύμφωνα με την Ιταλική Ακτοφυλακή εντοπίστηκαν άλλοι 2 νεκροί, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 7, αφού νωρίς το μεσημέρι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή όπου παραμένει το πλοίο τα πτώματα 4 ανθρώπων. Επίσης, από τους 478 επιβαίνοντες έχουν διασωθεί 433, 40 άτομα θεωρούνται αγνώμενοι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μακάρι να επιβεβαιωθούν, όπως αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, έχουν αποκλωβιστεί όλοι οι επιβάτες, έχουν μείνει μόνο κάποια μέλη του πληρώματος, οπότε φαίνεται ότι έστω και με τόσο μεγάλη καθυστέρηση, όλα βαίνουν καλώς και παρά βέβαια τους 5 νεκρούς που δυστυχώς υπήρξαν. Τώρα, από την ημαθία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν 3 οι οδηγοί, αλλά τελευταία στιγμή, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν και για 4. Από αυτούς σίγουρα οι 3 έχουν μεταφερθεί ασφαλώς. Βρίσκονται είτε στην Ιταλία είτε σε κάποιο παραπλέον πλοίο το οποίο οδηγεί είτε στην Ιγουμενίτσα είτε στην Ιταλία τους επιβάτες. Ήταν ένας οδηγός από την Αλεξάνδρεια, από το Βρυσάκι Αλεξάνδριας, ο οποίος μεταφέρθηκε, είναι στο πλοίο Σαν Τζόρτζιο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού. Ένας οδηγός από εταιρεία που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή της Βέρειας, ο οποίος και αυτός είναι καλά στην υγεία του. Ένας οδηγός από τον Κοπανό της Νάουσας, που όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και αυτός έχει μεταφερθεί στην Ιταλία, και μένει ένας οδηγός από την Μελίκη, ο οποίος σε δηλώσεις του μάλιστα νωρίτερα σε ιστοσελίδα της Μαθίας, η γυναίκα του αναφέρει ότι δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί του και από ό,τι βλέπω και από την επίσημη ενημέρωση του Ρουμενικού Σώματος δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον προς το παρόν ότι έχει μεταφερθεί. Βέβαια είναι θέμα χρόνου τώρα, καταλαβαίνετε, δύσκολες στιγμές, για να μπορέσουμε να δούμε αν ο άνθρωπος είναι καλά, στην υγεία του, κάτι που βεβαίως ευχόμαστε και προσευχόμαστε γι' αυτό όλοι.